Σε πλήρη ετοιμότητα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορία 3 βρίσκεται ο νομός Σερών. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, τίθεται η πολιτική προστασία περιφερειακής ενότητας Σερών. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο κ. Αργυρίου, τα δασαρχεία Σερών και Νιγρήτας είναι σε υψηλό κίνδυνο ενώ του σιδηροκάστρου σε μέσο. Λοιπόν, δασαρχείο Σερών κίτρινο, δασαρχείο Νιγρήτας κίτρινο, δασαρχείο σιδηροκάστρου είμαστε στο μπλε. Έτσι. Βλέπετε, Εύρος, Πορτοκαλί, Εύβοια φυσικά και Αττική και Κρήτη και Πελοπόννησο σε κάποιες περιοχές πάλι πολύ ψηλός κίνδυνος. Και υπάρχουν κάποιες περιοχές εδώ πέρα στη Δυτική Ελλάδα κυρίως, όπως και στο Σιδηρόκαστρο και κάποια περιοχή εδώ πέρα της Δράμας που υπάρχει μέσος κίνδυνος. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό, έτσι. Υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να έχουμε πυρκαγιά σε περιοχή που ο χάρτης είναι μπλε. Θεός να μας φυλάει. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα. Το χρώμα σημαίνει ότι είμαστε σε ιδιαίτερη επιφυλακή. Βέβαια, όταν είναι πορτοκαλία, σε ακόμη μεγαλύτερη επιφυλακή. Και σε κατάσταση συναγερμού δεν το συζητάω. Μπορεί το πορτοκαλί να γίνει κόκκινο απευθείας ή το κίτρινο να γίνει κόκκινο? Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Εξαρτάται από τον αέρα, από την υγρασία, από συνθήκες. Έτσι, σας είπα, κάθε μεσημέρι, γύρω στις 12.30 ώρα, μία η ώρα μας έρχεται, ας πούμε, ο χάρτης. Έτσι, θα δούμε κάποια, όχι κάποια, πολλές αλλαγές όσον αφορά, ας πούμε. Υπάρχει περίπτωση αυτό το μπλε να γίνει κατευθείαν πορτοκαλί. Έτσι, υπάρχει εδώ πέρα στην Αθήνα, εξαρτάται από τις συνθήκες, από τον αέρα, από την υγρασία και από διάφορες άλλες παραμέτρους. Ο χάρτης επικινδυνότητας λόγω δασικών πυρκαγιών βγαίνει κάθε μεσημέρι στις 12 η ώρα και ισχύει για την επόμενη μέρα. Σήμερα, όσον αφορά το δασαρχείο, το χώρο του δασαρχείου Σερών και το δασαρχείο Νιγρήτας, είμαστε στο κίτρινο, δηλαδή υπάρχει υψηλός κίνδυνος όσον αφορά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Ενώ στο χώρο ευθύνης του δασαρχείου Σιδηροκάστρου είμαστε στο μπλε, υπάρχει μέσος κίνδυνος. Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα, τουλάχιστον τόσο οι πυροσβεστικοί όσο και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όσον αφορά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Κάποιες εθελοντικές ομάδες σε συνεννόηση με την πυροσβεστική υπηρεσία θα βγουν σε περιπολίες. Αναμένουμε, τουλάχιστον να μην έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, και περιμένουμε και το μεσημέρι την έκδοση του νέου χάρτη που θα ισχύει για την επόμενη μέρα. Οι πολίτες θα πρέπει αυτές τις ημέρες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες συνύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά συνύπαιθρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Θα πρέπει να είμαστε, οι πολίτες τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί οι συνθήκες, καταλαβαίνετε, όσον αφορά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, είναι ευνοϊκές. Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες, να μην κάνουν κάποια εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να ξεδιθεί κάποιος πυνθήρας και να έχουμε την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Και φυσικά, όποτε αντιληφθεί κάποιος καπνό ή κάποια φωτιά, να πάρει άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία. Φυσικά, δεν επιτρέπεται πουθενά στην ύπαιθρο να ανάψουμε φωτιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Και από ό,τι σας είπα, κατευθείαν, μόλις αντιληφθούμε κάτι, παίρνουμε τηλέφωνο την πυροσβεστική υπηρεσία. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς περιλαμβάνει 5 κατηγορίες, οι οποίες διαβαθμίζονται ανάλογα με την πιθανότητα κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπάρχει χαμηλός κίνδυνος όσον αφορά την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Το 2 σημαίνει ότι υπάρχει μέσος κίνδυνος. Το 3 που χρωματίζεται κίτρινος ο χάρτης, και σας είπα, σήμερα έχουμε τριάρι όσον αφορά τις περιοχές ευθύνης του δασαρχείου Σερών και Νιγρήτας. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος. Στο 4 υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος και στο 4 ισχύουν οι αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη που υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ο καθένας μπορεί να τις δει, είναι ανεβασμένες και στην διάβγεια. Εάν κάποια περιοχή χρωματιστεί πορτοκαλί, δηλαδή υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών, ισχύει η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη περί απαγόρευσης κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις συγκεκριμένες περιοχές. Και φυσικά υπάρχει το 5 που χρωματίζει το χάρτης κόκκινος, που είναι η κατάσταση συναγερμού. Σε εκείνη την περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχω στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, δεν χρωματίστηκε ποτέ κόκκινος ο χάρτης.
θα πρέπει να γίνει και έκτακτο συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, σε ισχύ βρίσκεται και το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς οι θερμοκρασίες που σημειώνται είναι υψηλές και αναμένεται να διαρκέσουν έως τέλος Ιουλίου. Από εκεί και πέρα είναι και σε ισχύ φυσικά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Περιμένω την επικαιροποίηση, επικαιροποιείται κάθε μέρα. Τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται, τα σαραντάρια επιμένουν μέχρι και την Παρασκευή. Πιο δύσκολη μέρα, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται να είναι η Πέμπτη. Βέβαια, από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και μέχρι το τέλος Ιουλίου. Αλλά ακόμη είναι νωρίς.